Ο Πετινών Πεκούιζεν Παρόρας. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πεύκων παρουσιάζει κάθε Κυριακή από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι στον Δέλτα FM τηλεογραφική ποντιακή εκπομπή Ο Πετινών Πεκούιζεν Παρόρας. Μια πρωτότυπη εκπομπή διενθισμένη με ποντιακά ευτράπελα και ανέκδοτα, λογογραφία του Πόντου, γνήσια ποντιακά ακούσματα, φιλοξενώντας και κατά καιρούς τους καλύτερους δεξιοτέχνες της Λύρας. Ο Πετινών Πεκούιζεν Παρόρας. Κάθε Κυριακή από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι στον Δέλτα FM. Ο Πετινών Πεκούιζεν Παρόρας. Έτον ένας γέρος, γέρος κούκουρος. Κούκουρος κίσεν θεγατέραν την αρωτήν της αρωτήν. Είσεν κι έναν Πετινών Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Έρθεν ένας τσάκαλος, έφαεν τον Πετινόν Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Έρθεν ένας σκύλος, έφαεν τον τσάκαλον, πέφαεν τον Πετινόν Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Έρθεν ένας με το ξύλον, εντόκεν το σκύλον, πέφαεν τον τσάκαλον, πέφαεν τον Πετινόν Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Έρθεν άλλος μετάψιμον, έκαψεν το ξύλον, πεντόκεν το σκύλον, πέφαεν τον τσάκαλο, πέφαεν τον Πετινόν Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Έρθεν άλλος με το νερόν, έβζησεν τάψιμον, πέκαψεν το ξύλον, πεντόκεν το σκύλον, πέφαεν τον τσάκαλον, πέφαεν τον Πετινόν Πεκούιζεν Παρόρας και γνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ίαν και ευλογίαν, και απαδά και πλάν καλών σημονγκών. Κερεκή, Τριγωμηνά 8, 1995. Ύστερα από την θερινή διακοπή της ποντιακής εκπομπής του Συλλόγου μας, επανερχόμαστε σήμερα πάντα με τους ίδιους σκοπούς και τις ίδιες επιθυμίες. Να λέμε πάντα για την πατρίδα μας τον Πόντο, για τις παραδόσεις των προγόνων μας, για τις συνήθειές τους, για τα μουράτια του που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν, για τη ζωή τους γενικά την πολυπαθημένη. Να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον για ό,τι μας αφορά σαν ράτσα και στους νεότερους πόντιους και να θέσουμε ένα ερώτημα και στους τωρινούς πόντιους και στους φίλους που μας ακούν, πώς ένας λαός καταδικασμένος σε θάνατο κατάφερε να θαυματουργήσει, κατάφερε αποκομμένος από όλους με το αίμα του να γράψει την ιστορία του. Για μας τους πόντιους δεν υπάρχει άλλος παράδεισος στη γη εκτός από τον Πόντο. Ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν.
Μια απεμεωθήκη δε ου γιαμάν αμάν, ου γιαμάν αμάν. Ασόκρατο κι δίωσεν, ασόκρατο κι δίωσεν, αρρώθε κι τελεύω ου γιαμάν αμάν, ου γιαμάν αμάν. Αρρώθε κι τελεύω ου γιαμάν αμάν, ου γιαμάν αμάν. Ακίσω πέραν ταράσια, ακίσω πέραν ταράσια, πέραν ταράσια. Τραντελενάν εσκοτώσαν και έτσι δε ματωμένο σου γιαμάν αμάν, του γιαμάν αμάν. Και έτσι δε ματωμένο σου γιαμάν αμάν, του γιαμάν αμάν. Για την ιστορία του Πόντου πολύ λίγα ξέρουμε και πολύ λιγότερα ξέρουν οι νεότεροι του γένους μας. Θεωρούμε υποχρέωση των συλλόγων, εφόσον η πολιτεία κοφεύει στις αιτήσεις μας και αν όπως λένε η ιστορία επαναλαμβάνεται, τότε ό,τι έγινε στο παρελθόν θα γίνει και τώρα από πλευράς πολιτείας. Άρα μένει στους συλλόγους μας να βρουν τον τρόπο να περάσουν στις νεότερες γενιές την ιστορία του Πόντου. Η μάνα τε κοιμήμα το γιατί και έχω δουλεία. Η μάνα τε κοιμήμα το γιατί και έχω δουλεία. Γιατί, γιατί, γιατί και έχω δουλεία. Γιατί, γιατί, γιατί και έχω δουλεία. Μαρίτσα το μάτωπα σου, αμό Μαργαρίτα ρε. Μετά τα επαλάλωσες όλα τα παλίκα ρε. Μετά τα επαλάλωσες όλα τα παλίκα ρε. Ολέ, ολέ, ολέ τα παλίκα ρε. Ολέ, ολέ, ολέ τα παλίκα ρε.
Υπάρχουν σύντομες ιστορικές σημειώσεις και είναι αρκετές να αποτελέσουν τις βάσεις για ένα ξεκίνημα εκμάθησης της ιστορίας της πατρίδας μας. Εάν μάλιστα γίνει μια σοβαρότερη εργασία από συλλόγους φυσικά που έχουν τη δυνατότητα, τότε είναι εφικτό όσα έγραψαν οι ιστορικοί μας και όσα μας άφησαν οι προγενέστεροι μας σαν πνευματική κληρονομιά, να αποτελέσουν έναν όμορφο καθρέφτη της ιστορίας του Πόντου από εθνική, πολιτική και οικονομική άποψη. Εγώ, από αυτά που άκουσα και από αυτά που διάβασα, μπορώ να πω, και είναι βέβαια μια εξακρίβωση δική μου, άλλος μπορεί να έχει διάφορη γνώμη, ότι περισσότερα κακά από όλες τις ελληνικές χώρες δοκίμασε ο ταλέπορος Πόντος. Αν η κυβερνήση της Ελλάδος, τότε πριν τη συμφορά των Ποντίων, έριχνα μια μόνη ματιά σε ό,τι συνέβαινε στον Πόντο, θα βλέπαν πολύ καθαρά πόσες πληγές μάστιζαν τη δυστυχισμένη εκείνη χώρα. Μάλιστα να πω
ότι ο μέγας θεός του ελληνισμού δεν είδε από τον ουρανό εμάς τους Πόντιους. Δεν το είπαμε ασάλα, ας λέγουμε και έναν ασαζαρωτά μου. Το φαινόμενο της ακρίβειας υπήρχε σε όλες τις εποχές, υπάρχει και σήμερα. Και οι Πόντιοι τότε στον Πόντο, οι φτωχοί και οι ζυπητίδες, έλεγαν για την ακρίβεια της τραπεζούντας και τραβόδναν το κέλα. Τραπεζούντα, ζούντα, ζούντα και πουκέσια αποθανούντα. Ήταν φυσικά ένα λογοπαίγνιο για την ευχάριστη διαμονή στην πόλη της Τραπεζούντας, αλλά και πολυδάπανης μέχρι βαθμού, ώστε αυτός που δεν έχει να κινδυνεύει να πεθάνει.
besechado, simshima besechado, imanitza mi bado, suspidin faferado, suspidin faferado, imanitza mi bado, suspidin faferado, suspidin faferado. Ίσως πέρασε αρκετός καιρός από την 3η Σεπτεμβρίου φέτος, αλλά μερικά γεγονότα δεν μπορείς να τα αγνοήσεις όσος καιρός και αν έχει περάσει και πρέπει να λέγονται. Στις 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά η Μαθίας το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των θυμάτων του ολοκαυτώματος της ωραϊκής Σάντας του Πόντου.
και του μακαριστού Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρύσανθου Φιλιππίδη. Το μνημόσυνο τελείται με τη φροντίδα του Συλλόγου Σαντέων Θεσσαλονίκης και άλλων συλλόγων της περιοχής, αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων. Ο μιλητής ήταν ο πατριώτης μας Σαντέος στην καταγωγή Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μίλησε στις ψυχές μας, καταχειροκροτήθηκε. Ξέρετε, εμείς οι πόντοι, όταν συμβαίνει κάτι καλό, ικτήρωμε τους απόντες λέγοντας «Να ηλίπου και βρέθεν». Εσ' αυτήν την περίπτωση της απουσίας Σαντέων από το φετινό μνημόσυνο των προγόνων τους, μπορώ κάλλιστα να μπω «Να ηλίπου και βρέθαν». Έμενε στάλτζε άψιμον και ρούξε και κοίμασε. Έμενε στάλτζε άψιμον και ρούξε και κοίμασε. Που είναι αηλή, εμένα αηλή. Το καρδόπομπο σπονεί. Πονεί και πολλά βρουλήσει σε βταχή τα Γιάννη. Πονεί και πολλά βρουλήσει σε βταχή τα Γιάννη. Έσαιρε έναν ημέρα έναν κοσάρα, έναν πετινόν και έναν παπίν και έφερε να τα στο σπίτι να του. Εκεί ατο άμμον ποπά επέρε τον πετινόν και ξομολογά τον και λέει τον εσύ κάθε βράδο εγνεφεί τα ανθρώπου. Έχει τρανόν αμαρτία, πρέπει να τρώγωσαι. Αρέφα ένα του. Και από εκεί επέρε τον παπίν και ξομολογά του και λέει τον εσύ μία νεφτά σοβά και μία εγκεφτά. Εσύ είπα τρανόν αμαρτία είσαι, εσύ είπα πρέπει να τρώω. Αρέφα είναι και εκείνο. Η κοσάρα αμμοντή δεν έφαγε τον πετινόν και έφαγε και τον παπίν εφοβέθη. Αρωθόπεκα σε κάλεσε να την κελέα την εσύ έχεις πολλά τρανά αμαρτίας, πρέπει να τρώγωσαι. Η κοσάρα παλέει, αμαρτίας έχω και πολλά αμαρτίας έχω, αλλά πριν να τρώσουμε να σχολάσουμε. Τότε ο Θόπεκα σε κάτσε έναν άσχυλα και τι αν παρακαλεί το Θεόν και μουρμουρείς. Άλλο μία αντότερη η κοσάρα έφυγε. Ο Θόπεκα παχολιάστην και λέει, εγώ πρώτα και αρχή πρέπει να τρώγω και πεκεί να σχωρώ.
είναι τα κορτσοπά, εγώ τ' αγαπώ. Δεν άνε με λαχρινός, άλλο εξάθω. Δεν άνε με λαχρινός, άλλο εξάθω.